Σας ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και το ΕΛΙΑΜΕΠ για την πρόσκληση και για την πρόκληση που απευθύνει στους πολιτικούς, στους βουλευτές που είναι εδώ, στους πολλούς ακαδημαϊκούς, στους πολλούς διπλωμάτες, ανθρώπους έμπειρους και συνδιαμορφωτές εν πολλής της Ελλάδας που γνωρίζουμε σήμερα. Και παλιότερα και τώρα. Είναι μια πρόκληση. Και νομίζω ότι η πρόκληση, ο τίτλος αυτής της εκδήλωσης θα μπορούσε να περιληφθεί κάτω από το hashtag «Μένουμε Ευρώπη», αυτό που κυριάρχησε το περασμένο καλοκαίρι. Και τις αψιμαχίες που προκάλεσε, τη μεγάλη σύγχυση και δυστυχώς τη μεγάλη έλλειψη επιχειρημάτων. Επικράτησε το θυμικό, εκείνο το κρίσιμο, το θερμό καλοκαίρι, αν μένουμε ή φεύγουμε από την Ευρώπη, χωρίς κανείς να αναπτύξει μια σκέψη παραπάνω. Και εκεί είδαμε να ξεδιπλώνεται ο ευρωπαϊσμός ως ιδεολογία. Αλλά χωρίς ιδέες, χωρίς θέσεις, χωρίς policy making. Απλώς ως ιδεολογία που ξεδιπλώνεται από διάφορους entertainer σε πίστες πρωινάδικων ή νεκτερινών κέντρων. Είναι μια συζήτηση που γίνεται όμως τώρα. Τώρα που αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε και τα δόντια της Ευρώπης στο σβέρκο μας, κάποιας Ευρώπης, δεν είναι όλη η Ευρώπη ίδια, δεν είναι ενιαίο και αδιαίρετο όλων, έχει πολλές όψεις, ιστορικές, πολιτικές, πολλές ομάδες συμφερόντων, σκληρές ομάδες συμφερόντων και επίσης αυτό το οποίο, αυτό είναι το ένα hashtag, το «Μένουμε Ευρώπη». Το άλλο hashtag είναι ο λαϊκισμός. Εγώ δεν μπορώ να υποστηρίξω, να αναπτύξω ένα συλλογισμό πιστικό, ένα επιχείρημα ότι για όλα όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη και τον κόσμο τα τελευταία 10-20 χρόνια φταίει ο λαϊκισμός και το Facebook. Πρέπει να σκαλίσουμε λίγο παρακάτω. Να δούμε τις μεγάλες ιστορικές κινήσεις, να δούμε πώς αναδιαμορφώνεται οι κινήσεις κεφαλαίων, πώς αναδιαμορφώνονται η αγορά εργασίας, οι συμπεριφορές, πώς η παγκοσμιοποίηση και τα μεγάλα δίκτυα φτιάχνουν νέους ανθρωπολογικούς τύπους, νέα κοινωνικά υποκείμενα, πώς οι πολιτικές εκφράσεις πρέπει να αλλάξουν και ανθίστανται, λόγω αδρανίας, λόγω ραστόνης, λόγω ανικανότητος. Πάντως έχουμε αναντιστοιχίες νέων κοινωνικών και ανθρωπολογικών τύπων και πολιτικών εκφράσεων. Θα πρέπει να σκαλίσουμε δηλαδή λίγο παρακάτω, να κουραστούμε διανοητικά για να αρχίσουμε να δούμε ποια είναι η Ευρώπη και ποια είναι η Ελλάδα. Ποια Ελλάδα σε ποια Ευρώπη. Νομίζω ότι αυτό είναι το ερώτημα για μας απόψε. Και ξεκινώ με μια βασική παραδοχή. Τις ημέρες της φρενίτιδος του καλοκαιριού, αυτής της φρενίτιδος που είναι πολύ πρόσφατη, αλλά είναι σαν να την έχουμε ξεχάσει εντελώς. Ερωτηθείς μες τη νύχτα σε μια τηλεόραση για την Ευρώπη, είπα ότι είναι το ιστορικό και γεωπολιτικό μας όριο και αυτό ψάβουμε τώρα. Το θέμα είναι να καταλάβουμε και ποιοι είμαστε εμείς. Αυτό είναι το όριό μας. Εδώ είμαστε 200 χρόνια κράτος, ως κράτος. Ας αφήσουμε τώρα τα εθνογενετικά. Αυτό έχουμε. Πώς πορευόμαστε. Αυτή τη συζήτηση κάνουμε τώρα. Εγώ λοιπόν αυτό που μπορώ να προσκομίσω σε μια συζήτηση σε ένα κοινό ανθρώπων που γνωρίζουν και το έχουν δουλέψει και είναι πολύ πιο εμπειρικοί από μένα σε αυτό το τομέα είναι μια οκτάμινη εμπειρία σε ένα πόστο ευρωπαϊκών υποθέσεων το οποίο το οκτάμινο αυτό είναι ένα οκτάμινο διαρκούς κρίσεως. Την ημέρα που ορκιστήκαμε κυβέρνηση 23 Σεπτεμβρίου, μπήκα στο αεροπλάνο τον Πρωθυπουργό και πήγα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε μια έκτακτη σύνοδο κορυφής για το προσφυγικό. Από τότε δεν σταμάτησα να ταξιδεύω διαρκώς σε 9 συνολικά Ευρωπαϊκά Συμβούλια, σε 2 έκτακτες συνόδους κορυφής Ευρώπη συν άλλους, σε 10-12 συμβούλια υπουργών, σε 15 πρωτεύουσες για διμερείς επαφές, με 27-30 υπουργούς και καμιά πενταριά συνεντεύξεις σε διεθνή δίκτυα, πρακτορία. Για να υπερασπιστώ τη θέση της Ελλάδος σε εκείνη το συγκεκριμένο σημείο. Ήταν το scapegoat επί του προσφυγικού, ήταν αυτή η χώρα η οποία δεν φύλαγε τα σύνορά της, ήταν η χώρα που θα έπρεπε να πνίγει πρόσφυγες και δεν τους έπνιγε. Εν πάση περιπτώσει, μια σκληρή εργασία για να διασώσουμε την τιμή της Ευρώπης,
μαζί επίσης με τη Γερμανία, που έκανε τα δικά της δέοντα για να περισσώσει κάτι από αυτό που λέμε ευρωπαϊκός πολιτικός και πνευματικός πολιτισμός, και να πείσουμε όμως τους Ούγγρους συνομιλητές μας ή τους Σλοβάκους ή τις χώρες του Βίσεγκραντ ή την κυρία Λάιτνερ στη Βιέννη να μην κλείσει τα σύνορα ή τον κύριο Κούρτς να σταματήσει να υποδεικνύει πώς θα φτιάξουμε στρατόπεδα συγκέντρωση στη Λέσβο και στη Λαμπεντούζα. Αυτή είναι η Ευρώπη σήμερα. Και σε αυτήν έπρεπε η Ελλάδα στον 7ο χρόνο ύφεσης, οι υποδεχόμενοι 1.000.000 πρόσφυγες πάνω από την πλάτη της, να πει ότι κάτι να περισσώσουμε. Την τιμή, την αξιοπρέπεια, τη δημοκρατία πάνω απ' όλα, το δικαίωμα να περιθάλψεις έναν άνθρωπο και να ξαναθυμίσεις τους πυρήνες, τον ιδρυτικό πυρήνα της Ευρώπης. Αλλά ήδη αυτός ο ιδρυτικός πυρήνας, ως λέξεις και ως έννοιες και ως δισκούρ, έχει χαθεί, έχει μεταλλαγεί. Ένα μικρό παράδειγμα. Σε όλα τα κείμενα, όσα έχω δει εγώ, αν ψάξουμε και τα περασμένα χρόνια, το ίδια θα δούμε. Οι λέξεις ορόσημα της Ευρώπης της χρυσής τριακονταετίας, αλλά και της Ευρώπης του 80, του 90, λέξεις όπως συνοχή, σύγκληση, αλληλεγγύη, κοινωνική Ευρώπη, κοινωνικό κράτος, δεν υπάρχουν στα κείμενα. Υπάρχει μία λέξη, ένα μαντρά, η ανταγωνιστικότητα και πού η καινοτομία. Η καινοτομία βέβαια οριζόμενη ως μια καινολογία. Δεν ορίζεται, λέγεται. Ένα παράδειγμα. Στο κείμενο συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο τελευταίο συμβούλιο της περασμένης χρονιάς, το οποίο χαρακτηρίζει, είναι και το πολιτικό κείμενο για την επόμενη, υπήρχε μια ευχή, μια επίκληση και μια κατηγορική προσταγή. Ότι βαδίζουμε προς τα εμπρός για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των consumers and industry alike of Europe. Η Ιρλανδία και η Ελλάδα έκαναν από μια πρόταση για να αλλάξει το λεκτικό αυτής της διατύπωσης. Η Ιρλανδία είπε να, αντί να λέμε industry, να πούμε και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί είναι μια καρδιά στην ευρωπαϊκή κοινωνία, και η Ελλάδα είπε να βάλουμε και citizens μαζί με το consumers ή να βάλουμε citizens αντί consumers. Απερίφθησαν βέβαια, χωρίς πολλά λόγια. Και αυτό το οποίο συζητούμε τώρα είναι αν αυτή η Ευρώπη των 28 κρατών, η Ευρώπη των μεγάλων ιδεών, των μεγάλων λέξεων, θεωρεί και οι εκλεγμένοι υπουργοί που είναι εκεί, όσοι είναι εκλεγμένοι, και οι εκλεγμένοι ηγέτες θεωρούν τους πολίτες που τους έχουν ψηφίσει μόνο consumers και όλη την ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα και την οικονομική σφαίρα μόνο industry, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τουλάχιστον σε επίπεδο λόγου. Υπάρχει ένα new speak. Για να ολοκληρώνω με τις διαπιστώσεις αυτής της μικρής δικής μου ευρωπαϊκής εμπειρίας, θα συμφωνήσω ασμένος με τον κύριο Βενιζέλο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι το αόρατο πανίσχυρο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαρκώς από το 1950-51, από τη Συνθήκη των Παρισίων μέχρι σήμερα, και τώρα είναι διαρκώς παρούσες οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Eurogroup, σε αυτό το πολιτικό σκάνδαλο όπου η οικονομική εξουσία, η άτυπη, επικαλύπτει κάθε πολιτική εξουσία. Ο κ. Βενιζέλος έχει συμμετάσχει κιόλας σε αυτό το Eurogroup και μπορεί να το ξέρει ασφαλώς καλά, εγώ το βλέπω απ' έξω. Να επισημάνουμε ότι αυτό που βλέπουμε ως κίνδυνο διάλυσης της Ευρώπης, ας το σκεφτούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ας σκεφτούμε ότι οι ρηγματώσεις στα μεγάλα συσσωματώματα, στους μεγάλους οργανισμούς, δεν έρχονται ποτέ από την περιφέρεια, από τις μικρές περιπτώσεις όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, αλλά από το κέντρο. Ας δούμε την πρόσφατη πολιτική ιστορία, πώς άρχισε η ρήξη, η αποσύνθεση της Σοβιετικής Ένωσης από τη Ρωσία και όχι από το Ουσμπεκιστάν, πώς άρχισε η αποσύνθεση της Γιουγκοσλαβίας από τη Σερβία και όχι από τα σύνορα του Μαυροβουνίου με κάτι άλλο. Και ας δούμε τώρα ότι ένας κίνδυνος για τον οποίο όλοι οι Ευρωπαίοι συζητούν με αγωνία είναι η Μεγάλη Βρετανία, ο μεγάλος πυλώνας στον Ατλαντικό, ο σύνδεσμος της υπηρετικής Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ας δούμε τι έγραφε χθες
Και άλλοι Γερμανοί τα έχουν γράψει και ο Χάμπερμας τα έχει γράψει. Αλλά τι έγραφε ένας οικονομολόγος, ο Μπόφιγκερ, ένας εκ των πέντε σοφών που συμβουλεύουν την κυρία Μέρκελ. Ότι ο κύριος Σόιμπλε αποκαλείται λαθρεπιβάτης των οικονομιών ζητήσεως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθυλωμένος σε μια Ordnungspolitik, σε έναν Ordoliberalismus, ο οποίος είναι κόντρα σε όλα τα συμφέροντα των άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Στο δε θέμα που μπαίνουμε τώρα στη Γερμανία, ας δούμε αυτή την απρόθυμη ηγεμόνα με τη μεγάλη οικονομική δύναμη, η οποία επιδιώκει αυτή την οικονομική δύναμη να την επεκτείνει και πολιτικά. Είναι σαφής η επιρροή, η ηγεμονική επιρροή την οποία ασκεί στις Βρυξέλλες, αλλά ίσως και στρατιωτικά. Ας δούμε τις γραμμές, τις συνέχειες που διατρέχουν την πολιτική τους ήδη από το 19ο αιώνα, για την Penetration Pacific, για το πώς βλέπει τις αγορές ως εδάφη, για τις οικονομικές ζώνες. Ο χάρτης της είναι σχεδόν σαφής πια, αρχίζει και διαφαίνεται το πώς βλέπει την Ευρώπη ως μια οικονομική γεωγραφία. Αλλά ας έρθουμε να κάνω ένα κλείσιμο 2 λεπτών, να ξαναγυρίσω στο μένουμε Ευρώπη. Υπόθηκε προηγουμένως ότι υπάρχουν κάποιες ευρωπαϊκές, φιλοευρωπαϊκές πολιτικές δυνάμεις. Οι μεγαλύτεροι εξ ημών, όσοι έχουν δει όλη τη μεταπολίτευση να ξετυλίγεται μπροστά τους, γνωρίζουν ότι υπήρχε μια συζήτηση για την Ευρώπη και από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τους ανθρώπους περί αυτών και από την αριστερά. Και η αριστερά δεν ήταν μόνο ευρωφοβική και ρωσόφιλη. Υπήρχε μια αριστερά η οποία για πολλά χρόνια μοναχικά έλεγε μερικά πράγματα στο ρεύμα του ευρωκομμουνισμού. Υπήρχε ένας μεγάλος πολιτικός ηγέτης στη δεκαετία του 70 που λέγεται Ενρίκο Μπερλινγκουέρ και ο οποίος πέρα από την κατασκευή του ευρωκομμουνισμού είναι ο πρώτος αριστερός ηγέτης στη Δύση ο οποίος απεδέχθη το ΝΑΤΟ και το απεδέχθη τη χρονιά που έκανε ιστορικό ρεκόρ ψήφων το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας. Έπιασε 34,4%. Είπε μόνο με στο ΝΑΤΟ μπορώ να αισθάνομαι ασφαλής και μόνο με την Ιταλία μέσα στο ΝΑΤΟ μπορεί το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα να βγει πρώτη δύναμη. Όλα τα υπόλοιπα μπορεί να μην βγήκαν έτσι όπως τα περιέγραψε, όπως τα προδιέγραψε μάλλον. Το κομπρομέσο στόρικο ποτέ να μην ολοκληρώθηκε. Αλλά αυτή η κληρονομιά, κυρίως στα τέλη της χρυσής τριακονταετίας, όταν αρχίζαν να κινούνται τα πράγματα, αλλά είμαστε ακόμη στην καρδιά του ψυχρού πολέμου, αυτή η κληρονομιά η πολιτική, το πώς βλέπει στην Ευρώπη των λαών, της εργασίας, της κοινωνικής σύγκλησης, ακόμη και της εγκράτειας, της καταγγελίας δηλαδή του καταναλωτισμού που επεχείρησε και ο Μπερλινγκουέρ και άλλοι στοχαστές της πολιτικής στοχαστές του ευρωκομμουνισμού, είναι τόσο επίκαιρα και τόσο απαιτητά από εμάς όσους σκεφτόμαστε στο χώρο της αριστεράς και της εν γέννη αριστεράς, που θα έπρεπε να κοιτάμε προσεκτικά ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μίλησαν για τα θεμέλια και το μυοκάρδιο της Ευρώπης και ποιοι είναι αυτοί που μίλησαν για την Ευρώπη ως έναν ξόφαλτς, ως έναν επιδερμικό ευρωπαϊσμό. Κλείνοντας, είμαστε στην Ευρώπη, σε μια Ευρώπη που πιθανόν να πρέπει να δει ξανά τους όρους ύπαρξης και συνέχειάς της. Είμαστε σε μια Ευρώπη που θα πρέπει να την επαναεπινοήσουμε ως προς τους πολιτικούς και πνευματικούς όρους και είμαστε σε μια Ελλάδα από την οποία πρέπει να απαλλαγούμε από τον παρασιτικό ευρωπαϊσμό, από τον ευρωπαϊσμό της επιδερμικότητας, της φτήνιας και της επιφάνειας. Ευρώπη σημαίνει πεδίο συγκρούσεων, πεδίο συμμαχιών, πεδίο συνύπαρξης και Ελλάδα επίσης μαζί με την Ευρώπη σημαίνει να έχει τα μάτια της ανοιχτά και στην ανατολική γειτονία και στην νότια γειτονία, σε όλες τις γειτονίες όπου μένονται πόλεμοι, μείζονες γεωπολιτικές αναταραχές και ανισορροπίες και στις οποίες το παραμικρό κύμα
προκαλεί κλειδονισμό και κλονισμό στην Ελλάδα. Αυτά, αγαπητέ Γιάννη, με συγχωρείς αν το καθυστέρησα. Θα επανέλθουμε. Όχι, τα πήγαμε αρκετά καλά, πιστεύω. Περνάμε τώρα στη δεύτερη ενότητα και θέλω να αντιστρέψω τη σειρά. Το δεύτερο ερώτημα είναι ποιο πεδίο βλέπετε στην Ευρώπη του σήμερα όπου έχει καταφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει από κοινού και συντονισμένα και να αντιμετωπίσει από κοινού ένα πρόβλημα. Από την εμπειρία, την κοινή εμπειρία όλων και των περισταμένων και ημών εδώ στο τραπέζι, τα δύο μεγάλα προβλήματα που αντιμετώπισε η Ευρώπη και τα οποία την έφεραν σε αυτή την δύσκολη κατάσταση είναι νομίζω αυτά που τα οποία ξεκίνησαν από τη Wall Street με τη μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση, στην οποία βεβαίως η πηγή ήταν εκεί, αλλά και οι ευρωπαϊκοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί δεν ήταν αθώοι. Ήταν βαθιά μπλεγμένοι σε όλη αυτή την αγορά και την κατασκευή φούσκας και παραμένουν πολλοί ακόμη έτσι. Να έχουν πολλούς σκελετούς στις ντουλάπες τους και να μην έχει προχωρήσει τίποτα, ενώ στην Αμερική κάτι έγινε. Αυτή την κρίση δεν κατόρθωσε να την αντιμετωπίσει, να τη διαχειριστεί εποφελία των λαών και των εθνών κρατών. Νομίζω ότι η διαχείριση χονδρικώς, και εμείς είμαστε το πιο απτό παράδειγμα, έγινε εποφελία των τραπεζών. Τόσο αδρά. Καθόλου καλό παράδειγμα. Δεν έχω καλά παραδείγματα. Όχι. Το άλλο παράδειγμα είναι το προσφυγικό, στο οποίο πάλι κρινόμεθα. Ιστορικά, φανταζόμαι, ήταν η ερώτηση. Ιστορικά. Όχι, επί του παρόντος. Του παρόντος. Τώρα ή στα 60 χρόνια. Τώρα. Αν δεν μπορείτε να πείτε βέβαια κάτι τώρα. Αυτό που απασχολεί την Ευρώπη είναι το προσφυγικό. Τη συγκλονίζει. Πώς θα κάνει κοινές πολιτικές, πώς θα παρέμβει στη Μέση Ανατολή, πώς θα παρέμβει στη Μεσόγειο, πώς θα παρέμβει στην Αφρική. Φανταστεί αυτό είναι. Ότι ούτε εκεί θεωρείτε ότι έχει καταφέρει. Όχι, θα σας πω πώς θα έχει καταφέρει. Μέσα σε Συμβούλιο Υπουργών, υπουργός Ανατολικής χώρας είπε: σας παρακαλούμε, μην μας στέλνετε πρόσφυγες, δεν έχουμε ζήσει ποτέ μαζί με ετερόφιλους και δεν θα το κάνουμε ποτέ. Λυπηθείτε μας. Αυτή είναι η Ευρώπη. Πού ζημιώνεται περισσότερο η Ευρώπη που δεν μπορεί να δράσει από κοινού σήμερα? Ποιο είναι το θέμα που είναι το πιο δύσκολο? Κοιτάξτε, ο κύριος Βενιζέλος με μεγάλη εφράδια και με μεγάλη ακρίβεια υποδεικνύει το σχολικό τέτοιων ερωτήσεων. Όχι, το σχολικό τέτοιων ερωτήσεων. Δηλαδή, αν αρχίσω να λέω τώρα εγώ ως φωτεινός παντογνώστης τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη, κινδυνεύω να είμαι αστείος. Λίγο πιο κοντά. Ναι, με συγχωρείτε. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι τα έθνη κράτη στο πλαίσιο αυτής της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, της διαρκώς εξελισσόμενης και μηδέποτε τελειωθήσας, αυτή είναι η διαδικασία ευρωπαϊκή, θα προσπαθούν μέσα σε ένα συσχετισμό ισχύως, με μικροσυμμαχίες, με μικροαναβολές, με μικρούς και μεγάλους συμβιβασμούς, εξαντλώντας κάθε περιθώριο αναλόγως με τις ικανότητες και τη συγκυρία κάθε φορά, να βρίσκουν κάποιες αμοιβαίως εποφελείς λύσεις στα ίσωνα και στα μείζωνα, στις σκληρές πολιτικές, εκεί είναι μόνο συσχετισμός ισχύως. Δεν πρέπει να είμαστε τόσο αφελείς, ασχέτως αν κατηγορούν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για αφέλεια ή πολύπειροι κατά τα άλλα, οποίοι και αυταπάτες. Όχι, λέω, εντάξει, εγώ είμαι πάρα πολύ ρεύμος. Θέλω να πω ότι, και δεν διακόπτω κιόλας, θέλω να πω ότι ένας ορισμένος πραγματισμός υπάρχει σε οποιονδήποτε κάνει πολιτική. Και στους φρέσκους, τους νεόκοπους, που δεν έχουν την τεράστια εμπειρία, και στους παλαιούς. Το θέμα είναι να κρίνουμε εκ των αποτελεσμάτων και αυτών που έχουμε πίσω μας, σαν ιστορία. Οι πολύ έμπειροι και πολύπειροι πολιτικοί δούλεψαν με την Ευρώπη, δούλεψαν με τις ευρωπαϊκές φρεναπάτες, δούλεψαν με τον ευρωπαϊσμό ως παρασιτισμό, όπως τα λέει ο Παναγιώτης Κονδύλης, και έφεραν την Ελλάδα εκεί που βρίσκεται. Και τώρα όλοι μαζί, στο πλαίσιο ενός καινούριου ιστορικού συμβιβασμού, ας κάτσουμε να δούμε σε ποια συμφωνούμε, σε ποια ελάχιστα συμφωνούμε, σε ποια Ελλάδα, σε ποια Ευρώπη, και ας πάψουμε τις φωνούλες και τις εύκολες κλάκες με βάση τα hashtag του Twitter. Αυτό θέλω να πω.